τη σύλληψη των λαθρεμπορίων, πετρελαίο, τσιγάρο, πράγματα. Δηλαδή, ένα σχέδιο. Αυτά δεν τα πιστεύουν οι ξένοι. Όχι, τα πιστεύουν πάρα πολύ. Άμα του πει, εγώ θα βρω αυτά τα λεφτά που έχουν πάρει. Κύριε Οικονόμο, αν ρωτήσετε του υπουργού οικονομικών που έχουν περάσει από το τραπέζι με του ξένου, θα σα πούνε ότι δεν ερχόντουσαν από εκείνη την πλευρά να πούνε. Κόψτε αυτό, κόψτε τα. Ερχόντουσαν και λέγανε θέλω αυτούς τους χρηματοδοτικούς στόχους. Ναι. Και επειδή δεν υπήρχε ανταπόκριση από εδώ και λέγανε μα είναι δυνατόν να είστε σε κρίση και να είστε πρωταθλητές στα τσιγάρα, στο λαθρεμπόριο, στη φοροδιαφυγή, στη λίστα τάδε, στα 200 δισεκατομμύρια. Αυτό λέγανε οι ξένοι. Εμείς επ' αυτού, στις προγραμματικές δηλώσεις, το έχει πει και ο Γιάννης Δραγασάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα. Κάνουμε μια προετοιμασία σοβαρή, έτσι ώστε οι προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης να είναι ένα έτοιμο ντοκουμέντο, το οποίο θα μπει στο τραπέζι για να πιστούν αυτοί οι άνθρωποι πως είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και ότι θέλουμε πράγματι σε στόχους εύλογους. Μισό λεπτό, θα πάμε στο διάλειμμα. Δεν πρόκειται δηλαδή να πάμε να πούμε δεν μας αφορούν αυτά και πάμε για κάτι άλλο. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης μεν, αλλά και ένα ανορθωτικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης με στόχους μέσα που μπορούν να είναι πιστικοί. Μισό λεπτό, οι στόχοι, επειδή είναι κρίσιμο. Για σας οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι σωστοί και απλώς θέλετε το δικό σας τρόπο για να το πετύχετε ή θα αλλάξετε τους στόχους. Δεν είναι δυνατόν να είναι σωστοί να ολοκληρώσει ο κ. Μητσοτάκης τις 5.000 απολύσεις ή να καταργηθεί το ΕΚΑΣ ή τα 350 να πάμε σε εγγύηση μόνο των 350 ευρώ στην κύρια Σέντερ. Αλλή μόνο. Πάμε για Βενεζουέλα. Διάλειμμα κύριε Μαργαρίτη. Κύριε Μαργαρίτη και κύριε Θεοχάρη, σε 3-4 λεπτά ερχόμαστε να συνεχίσουμε την κουβέντα.